Σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ναυάγιο στο Eurogroup ασκεί ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγμαν σε άρθρο του στους New York Times, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αποκαλεί ανόητους τους Ευρωπαίους Υπουργούς Οικονομικών. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, πιστεύω ότι είναι πιθανό να είναι απλά ανόητοι και να μην καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα του 2015 δεν είναι σαν την Ιρλανδία του 2010 και αυτού του είδους ο εκφοβισμός δεν θα έχει αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον κύριο Κρούγμαν, δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση ο Τσίπρας και η ομάδα του να υπογράψουν μια τέτοια δήλωση που σε κάνει να απορείς αν οι υπουργοί του Eurogroup ξέρουν τι κάνουν. Εναλλακτικά, ο Αμερικανός νομπελίστας εκτιμά πως το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι έχουν αποφασίσει να οδηγήσουν την Ελλάδα στον γκρεμό. Όπως σημειώνει, από το να της δώσουν περισσότερο χώρο, προτιμούν να δουν την Ελλάδα να οδηγείται σε χρεοκοπία και πιθανότατα εκτός ευρώ, με την οικονομική της καταστροφή να αποτελεί μάθημα και σε όποιον άλλον σκέφτεται να ζητήσει ανακούφιση. Αυτή είναι η τακτική της καρχιδόνιας ειρήνης, γράφει ο κύριος Κρούγκμαν, που επέρχεται μέσω της συνολικής καταστροφής του εχθρού, με τον ίδιο τρόπο που η Γαλλία προσπάθησε να επιβληθεί στη Γερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είτε έτσι είτε αλλιώς, καταλήγει ο νομπελίστας οικονομολόγος, η έλλειψη σοφίας είναι εκπληκτική και τρομακτική.